Είμαι ο Κυφωνίδης ο Νίκος. Το ραντεβού μας κάθε Πέμπτη πρωί στο προσκήνιο, για άλλη μια φορά και στο κέντρο της επικαιρότητας. Τι άλλο από την πανδημία και το lockdown, τον περιορισμό μετακινήσεων, ή όπως αλλιώς έχουμε μάθει να το λέμε αγγλιστή, lockdown, το οποίο δεν θα κουραστούμε να το λέμε σε αυτή την εκπομπή, είναι απόλυτο δημιούργημα της κυβέρνησής μας. Φάγαμε όλοι μια βαρβάτη καραντίνα τον Μάρτη, όλος ο λαός πειθάρχησε στα μέτρα που επιβλήθηκαν. Κλειστήκαμε στα σπίτια μας, δώσαμε τον απαραίτητο χρόνο στην κυβέρνηση για να προετοιμαστεί, αλλά δυστυχώς η προετοιμασία δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Φτάσαμε μετά το άνοιγμα στον τουρισμό, μετά τα πρωτόκολλα λάστιχο που είδαμε όλο τον προηγούμενο καιρό, να ξεφύγει πάλι η κατάσταση και να αναγκαστούν να μας ξανακλείσουν στα σπίτια μας. Είχαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιεράπετρα συζήτηση για το νοσοκομείο, αλλά όχι για την ουσία και αυτά που θα έπρεπε να μας απασχολούν, για το τι μπορεί το νοσοκομείο να αντιμετωπίσει και να στηρίξει σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Εμείς ασχολιόμασταν εδώ με το αν μπορούν στα χειρουργεία να μετέχουν των επεμβάσεων γιατροί που έχουν παραδώσει την άδειά τους, αν κοπήκανε οι ευκάλυπτοι και γιατί κοπήκανε, αν υπάρχει αντιπαράθεση και γιατί υπάρχει ανάμεσα στο Σύλλογο Φιλίων του Νοσοκομείου και στο Διοικητή. Και έτσι πέρασε μία εβδομάδα σε συνθήκες καραντίνας, για όλους τους λόγους που ξέρουμε και που είπαμε και λίγο νωρίτερα. Τα ουσιαστικά όμως είναι άλλα, τα οποία δυστυχώς δεν ασχολιόμαστε όσο θα έπρεπε και δεν τα γνωρίζουμε. Έπεσε στην αντίληψή μου πρόσφατα ένα πολύ πρόσφατο άρθρο για τις υπηρεσίες υγείας στο νομό Λασιθίου της κυρίας Καράμπελα Σταυρούλας, η οποία είναι στο χώρο των υγειονομικών, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου, είναι και στέλεχος της κομματικής οργάνωσης Λασιθίου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την καλέσαμε και την έχουμε μαζί μας για να μας πει κάποια πράγματα. Κυρία Καράμπελα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ενημερωθήκαμε, πληροφορηθήκαμε για πράγματα που με έναν τρόπο δεν τα ξέρουμε στο Λασίθι. Παρά το ότι ζούμε στο Λασίθι, δεν τα γνωρίζουμε. Το τι συμβαίνει πραγματικά στα νοσοκομεία μας, ποια είναι η εικόνα η σημερινή, το τι δυνατότητες έχουμε. Και ήταν λίγο έκπληξη για μας. Και όπως λέτε και στον τίτλο, στο άρθρο σας, στην κλίνη του προκρούστη η υγεία στο νομό Λασιθίου. Πείτε μας λίγο. Καταρχήν σας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω στην εκπομπή σας και έτσι να δοθεί μια ευκαιρία να ακουστεί τι λένε στο χώρο της υγείας κάποιοι άνθρωποι υγειονομικοί που έχουν εμπειρία τόσα χρόνια, που ζουν εδώ στον τόπο αλλά και παραπέρα σε όλη την Ελλάδα, και τελικά να ακουστούν τις θέσεις και οι απόψεις και οι προτάσεις που έχει το ΚΚΕ όσον αφορά γενικότερα την υγεία, αλλά και ειδικότερα τώρα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που όλοι περνάμε της πανδημίας. Πρέπει να ακουστούν κάποια πράγματα και με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως και είχα αναφέρει στο άρθρο μου, και συγκεκριμένα που είναι κοντά μας, δηλαδή τι έχουμε, τι εφόδια έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε μία έξαρση και στο Λασίθι. Βέβαια τώρα όλοι είμαστε επαναπαυμένοι, μπορώ να πω, γιατί τα κρούσματα ακόμη είναι λίγα. Αν και στην Ιεράπετρα, από ό,τι είδα τον τελευταίο καιρό, υπάρχει μία τάση αύξησης, σοβαρή μπορώ να πω. Και από ό,τι ενημερώθηκε και στον Άγιο Νικόλαο, υπάρχει θέμα. Και μάλιστα ότι τα κρούσματα είναι περισσότερα από αυτά που ανακοινώνονται, με την έννοια όχι ότι δεν έχω στοιχεία να πω ότι κρύβουν κάτι, αλλά από τα λήματα που γίνεται έλεγχος φαίνεται ότι το υλικό φορτίο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα.
Και μπορεί να λέμε ότι είμαστε ήσυχοι, εμάς είμαστε μακριά, είμαστε μικρές πόλεις και δεν μας αγγίζουν, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο εάν συμβεί να αντιμετωπιστεί ειδικά στο Λασίθι. Όπου ξέρετε τώρα πώς, σε τι κατάσταση είναι τα νοσοκομεία μας. Δεν υπάρχουν παρά μόνο 8 κλίνες μες για να αντιμετωπίσουν όλα τα περιστατικά που έχουν ανάγκη, όχι μόνο του κορονοϊού. Βέβαια, ουσιαστικά τα νοσοκομεία τώρα έχουν καταντήσει να είναι νοσοκομεία μιας νόσους. Δηλαδή όλοι ασχολούνται μόνο με την πανδημία, με τον κορονοϊό. Έχουν παραμεληθεί όλα τα υπόλοιπα περιστατικά, καρδιολογικά, και αυτό όλο θα, σε ένα διάστημα αργότερα, σε ένα χρόνο, θα φανεί. Δηλαδή καρδιολογικά, άρρωστη καρδιολογική παραμελημένη, καρκινοπαθής, ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, ανθρώπων που θα έπρεπε τώρα να αντιμετωπίζονται, δεν αντιμετωπίζονται. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί καταρχήν δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν, έστω με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσαν οι κλινικές στα νοσοκομεία. Δηλαδή γίνονται ορισμένα ραντεβού την ημέρα εν αναμονή COVID, άρα σημαίνει καθυστέρηση, όπως είπα και στην ανακοίνωσή μου, και στα χειρουργία, τα εκκρεμή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στον Άγιο Νικόλαο, τα εκκρεμή χειρουργία ήταν 280 τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή είναι ένα μείγμα εκρηκτικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, δηλαδή να λέμε μόνο τα άσχημα και να καταστροφολογεί, γιατί μερικοί γι' αυτό μας κατηγορούν. Όχι. Σημαίνει ότι ένας κόσμος πρέπει να επαγρυπνεί, πρέπει να απαιτήσει στο σήμερα να λυθούν αυτά και να μην αντιμετωπίσουν, να μην γίνουμε Θεσσαλονίκη. Αυτό, να μην γίνουμε Βόρεια Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, κυρία Καραμπέλα, που μας λέτε, γιατί όποιος δεν έχει κάποιο ζήτημα υγείας και δεν σχετίζεται με τα νοσοκομεία, έχει μία εντύπωση που τελικά είναι πλασματική, ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή δεν έχει γίνει αντιληπτό στην πλειοψηφία του κόσμου ότι αυτή η σταδιακή μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου, ότι εκκρεμούν επισκέψεις ή χειρουργία που δεν γίνονται και αναστέλλονται, δεν ξέρει κανείς για πότε. Όλο, ειδικά στην Ιερά Πέτρα, θα γνωρίζετε κι εσείς, όλα τα προηγούμενα χρόνια, μιλάω για την προηγούμενη δεκαετία, ζήσαμε από πρώτο χέρι εδώ το ξύλωμα των υπηρεσιών υγείας. Ο ένας μετά τον άλλον οι διοικητές βάζανε την πλάτη τους και την υπογραφή τους για να μειωθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου, να μειωθούν οι κλίνες. Αναπτυχθήκανε πολλοί αγώνες στο παρελθόν. Σήμερα τι γίνεται? Έχει ενισχυθεί καθόλου? Έχουν γίνει προσλήψεις? Ποια είναι η δική σας εικόνα? Εγώ την εικόνα που έχω είναι, και μάλιστα υπάρχουν και στοιχεία ανάλογα, δεν έχουν γίνει προσλήψεις, παρά μόνο έχουν προσληφθεί αυτά που διακηρύσει η κυβέρνηση και τα λοιπά επικουρική, είτε στο ιατρικό προσωπικό είτε στο λοιπό προσωπικό. Πολλοί από αυτούς ήταν ανανεώσεις συμβάσεων. Εάν υπολογίσετε λοιπόν ότι είχαμε και αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, για διάφορα τέτοια θέματα, θα δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή δεν αυξήθηκε το προσωπικό όσον αφορά τα νοσοκομεία. Λοιπόν, μάλιστα θα σας πω ότι, δηλαδή, αυτά τα στοιχεία που έχω είναι ότι τα κενά, ας πούμε, από τα στοιχεία που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία, περίπου τα κενά, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλαο μαζί με τον Βενιζέλιο είναι 200. 200 εργαζόμενοι έχουν κενό, υπάρχει κενό για 200 εργαζόμενους. Και να πούμε ότι για όλο, γιατί αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, τώρα δεν έχω τα κατατόπους, όλο για το μόνιμο προσωπικό της 7ης ΥΠΕ, δηλαδή όλης της Κρήτης, έτσι, το μόνιμο προσωπικό μειώθηκε κατά 74 εργαζόμενους. Όλο, επίν γιατρών βέβαια. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ενδεικτικό το τι συμβαίνει. Δηλαδή δεν φροντίζει ο κόσμος, υπάρχουσε στα μέτρα,
παρέχω ότι κάποια παπαγαλάκια βγαίνανε και λέγανε να που έγινε το πάρτι. Τα δικά τους παιδιά κάνανε πάρτι της αριστοκρατίας και αυτοί που μπορούν να κάνουν. Γενικά ο κόσμος κατά πλειοψηφία υπάρχουσε, κλείστηκε στο σπίτι, όλοι μας κλειστήκαμε στο σπίτι μας, δεν βγήκαμε, κλείσαν τα μαγαζιά τους οι αυτοαπασχολούμενοι. Ακόμα και σήμερα, παρά οι μαθητές, οι φοιτητές χάσαν τα μαθήματά τους, τα μικρά παιδιά σταματήσανε παντού, σταματήσανε όλοι τα πάντα παντού. Γιατί το κάνουν όλο αυτό, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν εμείς το χρέος μας, σαν λαϊκές οικογένειες το κάναμε. Κάναμε αυτό που μας λέγανε οι επιστήμονες. Παρόλο ότι στο πρώτο κύμα μας αφήσαν και χωρίς μάσκες, γιατί τότε μας λέγανε ότι δεν είναι απαραίτητες. Ενώ τώρα, ας πούμε, μας βάζουν πρόστιμο εάν δεν τις φορέσουμε. Και μάλιστα τότε μας λέγανε ότι είναι και επικίνδυνες, όχι μόνο δεν. Γιατί αντί να πούνε την αλήθεια στο λαό ότι δεν υπήρχαν μάσκες για το ιατρικό προσωπικό, για το υγειονομικό, να το καταλάβουμε, λέγανε άλλα πράγματα. Και τώρα προσπαθούν να πείσουν ένα κόσμο για να φοράει τη μάσκα του. Οι περισσότεροι πείθονται. Εμείς λοιπόν τραβήξαμε, δηλαδή πήραμε στην πλάτη μας το βάρος που μας αναλογούσε. Όμως αυτό το διάστημα η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα. Τι σημαίνει, τι θα έπρεπε να κάνει, δεν θα έπρεπε όλους αυτούς τους 8 μήνες αντί να προετοιμάζει πως θα ανοίξει το τουρισμό γιατί πιεζόταν βέβαια από τους μεγάλους ξενοδόχους και τα λοιπά, αντί να κάνει αυτό θα έπρεπε να κοιτάξει τι θα κάνει με τα νοσοκομεία, πως θα αυξηθούν οι κλίνες μες, πως θα γίνουν καινούργιες κλίνες COVID, χωρίς να κλείνει όμως όπως κάνει κλινικές να τις μετατρέψει σε COVID, άρα να λείψουν από τα νοσοκομεία αυτές, από τις αντίστοιχες μονάδες, γιατί αυτό κάνει, μετατρέπει ας πούμε παθολογικές κλίνες σε κλίνες COVID, οφθαλμολογικές ή άλλες κλίνες σε κλίνες COVID. Αυτό δεν κάνει. Δεν έκανε κάτι παραπάνω να αυξήσει, να προσλάβει ειδικευμένους γιατρούς, να προσλάβει νοσηλευτές, λιποπροσωπικό που υπήρχε ανάγκη, να κάνει μαζικά τεστ στον πληθυσμό και ειδικά σε κλειστές δομές, σε σχολεία, σε νοσοκομεία κτλ. Τα κάνουν με το σταγονόμετρο. Άρα λοιπόν είναι απολύτως υπεύθυνοι, διότι εμείς φτάσαμε σε αυτό, σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν... Βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, στοιχεία που έχω για το... Μάλιστα τα διάβασα από μια εφημερίδα κριτική, ότι από την αρχή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου τα κρούσματα ήταν 362 στην Κρήτη. Μόνο τον Νοέμβριο είναι 543 μέχρι τώρα. Λοιπόν, φανταστείτε ότι ανεβαίνουμε και στην Κρήτη. Όμως η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα. Είπε ότι θα κάνει τις κινητές μονάδες υγείας που θα πηγαίνουν στα χωριά και τα λοιπά για να μπορέσουν και να προσφέρουν νοσηλευτική φροντίδα σε αυτούς που είχαν ανάγκη, αλλά και να κάνουν τεστ στον πληθυσμό, και στο Λασίθι δεν έγινε καμία ακόμη. Και αυτό είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, σοκαριστικό είναι. Δεν, και μάλιστα έχει... με κάποιο τρόπο να πω αποσιοποιηθεί ή σαν να έχει ξεχαστεί. Δηλαδή όντως είχαν ανακοινώσει κινητές μονάδες υγείας. Βέβαια. Και στο Λασίθι δεν έχουμε καμία. Μα βέβαια, δεν ασχολείται όμως και κανένας. Πού είναι οι ειδικοί των νοσοκομείων, οι δήμοι να απαιτήσουν, να διεκδικήσουν. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Οπωσδήποτε θα έπρεπε να συμβαίνει. Και αντί να βγαίνουν, ας πούμε, τα στελέχη των δήμων ή αν θέλετε τέλος πάντων δυνάμεις που έχουν θέσεις ευθύνης, όπως είναι η επόπτρια των κινητών μονάδων, γιατί βέβαια στα χαρτιά μπήκαν οι κινητές μονάδες, βάλαν και επόπτες για τις κινητές μονάδες. Κινητές μονάδες όμως δεν είδαμε να έχει το Λασίθι, και δεν ξέρω τώρα αυτές αν έρχονται κάποιες όταν συμβεί κάτι. Είναι, σίγουρα δεν είναι του Λασιθίου, γιατί δεν υπάρχουν, δεν έχουν συσταθεί καν. Λοιπόν, και βγαίνουν λοιπόν αυτοί που έχουν θέσεις ευθύνης και λένε ότι εμείς δεν δίνουμε τα σωστά στοιχεία. Ωραία, αφού εμείς δεν δίνουμε τα σωστά στοιχεία, ας μας πούνε αυτοί πόσες κινητές μονάδες COVID γίνανε στο Λασίθι.
Γιατί να σας πω κάτι. Εγώ ξέρω συγκεκριμένα περιστατικά και με ονόματα και με στοιχεία, έτσι, που δεν έγινε καμία συμμιλάτηση. Δηλαδή συμβαίνουν περιστατικά κατά καιρού στα χωριά και δεν γίνεται καμία συμμιλάτηση στους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή. Και okay, είμαστε τυχεροί. Είδατε, έγινε στον Άγιο Νικόλαο που έγινε το περιστατικό με τον αντιδήμαρχο που το παιδάκι του πήγαινε στο δημοτικό και αντί να φέρουν μια την κόμιλα σιτίου που δεν υπάρχει, δεν τη φτιάξανε ακόμη, αντί να, να υπήρχε και να μπορούσε να κάνει τεστ και στα για τα παιδάκια και στους εκπαιδευτικούς, τι κάνανε, κλείσανε το τμήμα. Εύκολη λύση. Και οικονομικότερη. Βεβαίως, εύκολη. Μα μην φανταστείτε και τις κόμοι τις οποίες είπαν ότι θα φτιάξουν και αυτές με τσιγκουνιά τις φτιάχνουν, πώς να το πω. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσλάβανε μία νοσηλεύτρια για κάθε μετακινούμενη μονάδα και έναν οδηγό με τρίμηνες συμβάσεις και με δυνατότητα να, για ένα τρίμηνο ακόμη. Δηλαδή φανταστείτε τώρα που όλοι λένε ότι αυτό δεν ήρθε για να μείνει, ασχέτως αν θα έρθουν τα εμβόλια και τα λοιπά, αυτή η αρρώστια, η COVID, ήρθε για να μείνει. Θα κάνει χρόνια να φύγει. Και φανταστείτε ότι δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Προσπαθούν όπως όπως, με μπαλώματα, να καλύψουν κάποια έτσι έξτακτα περιστατικά. Και να δείξουν ότι κάτι κάνανε. Υπάρχει... Το ίδιο βεβαίως και για τις τοπικές αρχές, δηλαδή για τους δήμους. Υπάρχει με αυτό που είπατε μεγάλο ερωτηματικό από την αρχή της πανδημίας για, το, για τα πόσα τεστ γίνονται, πώς γίνονται και για τις ειχνηλατήσεις. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα. Δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο σωστά είμαστε ενημερωμένοι. Φτάνουν και σε εμάς ειδήσεις ότι δεν γίνεται, όπως και εσείς τώρα μας λέτε, δεν γίνεται η ειχνηλάτηση που θα έπρεπε. Αν θα γινόταν ενδεχομένως η ειχνηλάτηση που θα έπρεπε να γίνουν και περισσότερα τεστ, τα οποία γίνονται με το σταγονόμετρο. Και είναι τώρα τελευταία μάλιστα, αφισβητείται από κάποιους ότι τα, οι εξετάσεις που κάνουν, τα διαγνωστικά τεστ, αν είναι μοριακά ή rapid test. Δηλαδή αφισβητείται και η εγκυρότητα των στοιχείων που δίνονται τις τελευταίες ημέρες. Ναι, αυτό δεν το δεν ξέρω τώρα αν είναι μοριακά ή rapid test. Το θέμα είναι ότι εγώ υπάρχουν συγκεκριμένοι και προσωπικά έχω εμπειρία. Δεν το είναι ότι ξέρω ότι δεν γίνονται, αλλά και προσωπική εμπειρία ξέρω ότι δεν γίνονται οι συνηλατήσεις. Και δεν μιλάμε τώρα για την Αθήνα, που είναι ένας κόσμος που χάνεται, μετακινείται συναντάξεις. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει η συνηλάτηση. Μιλάμε τώρα για χωριά της επαρχίας μας, που είναι πανεύκολο να γίνει η συνηλάτηση. Πού πήγε, τι πήγε, ποιον είδε το κρούσμα. Και όμως παρόλα αυτά δεν κάνουν. Και μάλιστα να σας πω το εξής, ότι ειδικότερα για το Δήμο Σιτίας, τελευταίο κρούσμα που είχαμε, που ήρθε σε οι επαφές που ήρθε, που είχε συναντήσει αυτός που ήταν τέλος πάντων το κρούσμα, ζητήσανε από το Δήμο να του κάνουν τεστ και του είπαν ότι δεν προβλέπεται. Δεν είναι, δηλαδή παντού αυτό συμβαίνει. Δεν γίνεται καμία συνεργασία. Πώς να αναχαιτιστεί λοιπόν η COVID, πώς να αναχαιτιστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Παρ' όλα αυτά που μας λένε και βγαίνουν τέλος πάντων στις ειδήσεις και λένε ότι το εμβόλιο και έρχεται το εμβόλιο για να πει ένας κόσμος να αναθαρρύνσει και να ξεχάσει τι συμβαίνει στο σήμερα. Μα και το εμβόλιο να έρθει, η ασθένεια δεν θα σταματήσει. Και αντίθετα αρχίζουν και διχθυμούν τους αγώνες που κάνουν οι εργαζόμενοι. Όπως τελευταία που έγινε με το Πολυτεχνείο. Δηλαδή ένας κόσμος που έχει χρέος και να θυμηθεί και να διαδηλώσει και να τους αγώνες αυτούς να τους συνδέσει με το σήμερα και να μην ξεχαστούν, με τα μέτρα που λένε να διαδηλώσει, με τα μέτρα που οι επιστήμονες λένε και το κάνανε, έχετε μια κυβέρνηση, μια διαδήλωση που ήταν ο ένας σε απόσταση 2 μέτρων και παραπάνω από τον άλλον, να τους τριμώξουν, να τους συλλάβουν, να τους βάλουν σε κλούβες που ήταν ο ένας πάνω στον άλλον,
και 5.000 με 6.000 αστυνομικούς πάλι ο ένας πάνω στον άλλον. Ποιος λοιπόν, σε ποιον θα, αν γίνει έξαρση σε αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν, ποιος θα φταίει? Θα φταίνε οι άνθρωποι που καθόντουσαν σε 2 μέτρα απόσταση ή αυτοί που τους κρυμώξανε? Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, όπως και τα στελέχη της παντού σε δήμους, περιφέρειες κτλ., έχει μεγάλες ευθύνες. Το θέμα είναι όμως και ο λαός να μην κάνει πίσω. Δηλαδή όλοι είναι οργισμένοι, όλοι είναι γανατισμένοι και βέβαια και αυτή το κλείσιμο μέσα στα σπίτια μας δημιουργεί ένα μεγαλύτερο ψυχολογικό πρόβλημα, αλλά πρέπει να ξέρουν ποιον έχουν απέναντι, ποιος φταίει για όλα αυτά. Ποιες δυνάμεις δηλαδή στρώσαν τον δρόμο για να φτάσουμε να είναι τα νοσοκομεία μας, να είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας όπως είναι σήμερα? Ποιος? Αυτοί που κυβερνήσανε μέχρι τώρα. Και το ζήτημα δεν λύνεται να δούμε έναν υπουργό υγείας κοινής αποδοχής, όπως λέει ας πούμε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, ο υπουργός υγείας δεν είναι αυτός που χαράζει την πολιτική στην υγεία. Όλοι μαζί τη χαράσουν. Το ζήτημα είναι η πολιτική να αλλάξει. Και δυστυχώς και η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και της τωρινής βαδίζει στα ίδια χνάρια. Που σημαίνει υποχρηματοδότηση, έτσι, για τη δημόσια υγεία, ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας. Βλέπετε τώρα, καταρχήν ο καινούριος προϋπολογισμός, 600 εκατομμύρια λιγότερα για το Υπουργείο Υγείας για τον επόμενο χρόνο. Από τα περίπου νομίζω 500 εκατομμύρια, 140 εκατομμύρια για τις ανάγκες COVID. Γιατί περιμένουν δηλαδή το 2021 ότι όλα τα πράγματα θα είναι καλά? Ή πάει πετσόκομα στη χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ? Τώρα, σε καιρό πανδημίας αποφασίζουν δηλαδή μείωση στις δαπάνες του κράτους για την υγεία. Τις δαπάνες που εμείς τις πληρώνουμε. Εμείς δίνουμε το 95% των εσόδων που έχει το κράτος και μόνο 5 οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες. Παρ' όλα αυτά μας στερούν ακόμη και την υγεία. Και αυτό είναι, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά το έχουν βαδίσει στον ίδιο δρόμο. Αφενός πρέπει όλοι να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας για το τι συμβαίνει και γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Αλλά το ερώτημα είναι, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Σήμερα, για παράδειγμα, αυτό που θέλω να μας πείτε, να σχολιάσετε, είναι η μέρα απεργίας. Τι γίνεται στο Λασίθι, συμμετέχει σε αυτή την αγωνιστική διεκδίκηση? Στοιχεία δεν έχω να σας πω. Υπάρχει βέβαια, βεβαίως. Υπάρχει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στο Λασίθι και οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν. Με συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχω να σας πω. Ξέρω όμως ότι η σωματεία συμμετέχουν στην απεργία με ανακοίνωσή τους κατόπιν αποφάσεως των σωματείων. Το εργατικό κέντρο Λασιθίου. Αυτό ήθελα να πω. Βέβαια, το εργατικό κέντρο Λασιθίου, ενώ στο συνέδριό του είχε πάρθει ομόφωνη απόφαση, απόφαση για συμμετοχή σε όποια κινητοποίηση προκύψει το επόμενο διάστημα για θέματα υγείας και με το συνδικαλιστικό νόμο τώρα το καινούριο που περιορίζονται οι κινητοποιήσεις, γενικά οι απεργίες και όλα αυτά. Είχαν πάρει η απόφαση ότι θα συμμετέχει το εργατικό κέντρο και κάνανε πίσω τώρα. Αλλά όμως κάποια σωματεία, έτσι, συμμετέχουν. Υπάρχει φως. Το θέμα είναι να ξέρουμε ότι πρέπει και ο καθένας μας δεν μπορεί τώρα να είναι αμέτωχος αυτό που γίνεται. Αφορά τον εαυτό του, την οικογένειά του, την υγεία του. Δεν υπάρχει πιο πολύτιμο. Όλοι το λένε. Εγώ από τη γιαγιά μου το άκουγα, τέλος πάντων. Διαχρονικό ότι η υγεία είναι το πρώτο. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε χρέος να απαιτήσουμε. Και λεφτά υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν δηλαδή λεφτά για να δίνουν τα 120 εκατομμύρια στην Αιτζίαν και... για να μπορέσουν να ορθοποδήσει όταν το καλοκαίρι η Αιτζίαν στα αεροπλάνα της, παρόλο που είχαν πει ότι
θα παίρνανε κάποια μέτρα, ο ένας πάνω στον άλλον ήταν. Δηλαδή τότε τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν υπήρχαν στα αεροπλάνα που ήταν όλοι ο ένας πάνω στον άλλον, δεν υπήρχαν και ερχόμαστε τώρα και επιδοτούμε την Αιτζίνα με 120 εκατομμύρια. Απ' την άλλη, τους κλινικάρχες, τους μεγάλους, είδατε τώρα τι έγινε με τη Θεσσαλονίκη κτλ. Αυτό ήταν επίταξη ή μίσθωση τελικά των κλινικών. Αγορά υπηρεσιών ήταν. Αγορά υπηρεσιών υγείας. Μας δεν είναι επίταξη, αυτό, δεν είναι έτσι η επίταξη. Εννοείται δεν είναι. Η επίταξη δεν έχει πληρωμή, αυτή όχι μόνο. Και μάλιστα αυτό πέρασε με τροπολογία και με τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Για αγορά υπηρεσιών από τους ιδιώτες τώρα στη διάρκεια της πανδημίας και μάλιστα το τίμημα ήταν υψηλότερο από ό,τι προηγούμενα πλήρωνε ο ΕΟΠΗ στις ιδιωτικές δομές. Λοιπόν, αφήστε που όλο τον καιρό όλοι αυτοί οι κλινικάρχες έτσι κι αλλιώς τα χοντροκονομήσανε πρώτο-πρώτο με τα τεστ που κάνανε έτσι που ήταν πανάκριβα. Δεύτερον, με τις εξετάσεις που δεν γινόντουσαν στα νοσοκομεία, είχαν μεγάλες καθυστερήσεις, άρα ο κόσμος αναγκαζόταν από το πενιχρό εισόδημα που είχε να πληρώσει για εξετάσεις που είχε ανάγκη να κάνει. Και από γιατρούς, πάλι γιατί αυτοί οι μεγάλες κλινικές έχουν και γιατρούς και τα λοιπά, που ο κόσμος είχε στραφεί προς τα εκεί γιατί δεν μπορούσε να βρει στις δημόσιες δομές να πάει. Λοιπόν, από τη μία λοιπόν τους έχει προσφέρει και πελατεία με τεράστια έσοδα και από την άλλη έρχεται τώρα να τους επιδοτήσει και από πάνω. Και μάλιστα διάβαζα ότι μετακίνησε και εργαζόμενους από, τώρα μιλάμε για τη Μακεδονία εκεί που υπάρχει και ανάγκη μεγάλη, από τις δημόσιες δομές στις ιδιωτικές κλινικές. Εργαζόμενος στο ΕΣΥ μιλάμε. Ναι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι τραγικά. Και ο κόσμος, εάν δεν τα μάθει, δεν έχει και την επιθυμία, δεν ξέρει να τη δράσει. Ενώ τώρα, δηλαδή πρέπει να ενημερώνεται και ένας κόσμος. Και η εκπομπή σας, ξέρω ότι έχει καθαρή ματιά και παρουσιάζει. Πολλές εκπομπές προσπαθούν να τα καλύψουν για τους δικούς τους λόγους. Και δεν μπορούν να λένε το κουκουέ, πάντα έχει προτάσεις. Και έχει προτάσεις και στο σήμερα. Και αυτό για την πανδημία. Έχουμε προτάσεις και από την ανακοίνωση της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης για την υγεία που βγάλαμε πρόσφατα. Γράφονται και τι θα μπορούσε να κάνει στο σήμερα. Εμείς δεν μιλάμε στο σοσιαλισμό τι θα έκανε. Εμείς μιλάμε στο σήμερα, αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει, αυτή μπορεί να κάνει. Μπορεί να κοιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, μπορεί να προχωρήσει σε μαζικά τεστ, σιγά το πράγμα δηλαδή, πόσο στοιχίζουν αυτά τα τεστ. Δεν μπορούσαν να πάρουν μοριακούς αναλυτές παντού, να υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία. Μπορεί να κάνει εχνηλάτηση των κρουσμάτων με επιστημονικά κριτήρια και αυτό απαιτούμε να κάνει και πρέπει να κάνει μαζικές προσλήψεις γιατρών, υγειονομικών και προσωπικού σε όλα τα νοσοκομεία και δεν μπορεί να λέει τώρα ότι 8 κλίνες ΜΕΘ τις οποίες ήταν 6, τις έκανε 8 και είναι 8 από τον Μάιο μέχρι σήμερα, δεν αυξήθηκε καθόλου. Δεν μπορεί να πει ότι αν γίνουμε Μακεδονία θα φτάσουν και θέλουν να φανταστείτε τώρα στην Κρήτη και από αλλού, από Ρόδο, από Λίμνο. Αυτό να το τονίσουμε, δηλαδή δεν είναι γνωστό και εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Όλος ο νομός Λασιθίου έχει 8 κλίνες ΜΕΘ. Δηλαδή σε περίπτωση, τώρα εφησυχάζουμε γιατί είναι τα κρούσματα λίγα και ελεγχόμενα, αλλά σε περίπτωση που έχουμε έξαρση, αύξηση κτλ., θα έχουμε στον νομό Λασιθίου 8 κλίνες ΜΕΘ. Αυτή είναι η θωράκιση δηλαδή του συστήματος υγείας. Τίποτα δηλαδή ουσιαστικά είναι, δεν φτάνουν για τίποτα. Μετά θα αρχίσουν οι διαλογές, ποιον θα σώσουμε, ποιος θα ζήσει και ποιος δεν θα ζήσει. Έπειτα να σας πω κάτι, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη της υγείας τι έχει κάνει. Ενίσχυσε τα κέντρα υγείας, ενίσχυσε τα περιφερειακά ιατρία να μπορούν να αντιμετωπιστούν καταρχήν. Τα ενίσχυσε αυτά, τίποτα δεν έκανε. Ίσα ίσα
Γι' αυτό λέω ότι έγινε, αν και μερικοί διαφωνούν βέβαια, γιατί εκφράζουν τη μεριά της κυβέρνησης προφανώς. Και λέω ότι τα περιφερειακά ιατρία ουσιαστικά ανέστηλε την λειτουργία τους. Ρωτήστε παντού. Λειτουργούν τα περιφερειακά ιατρία, πηγαίνουν αγροτικοί γιατροί στα περιφερειακά ιατρία ή οι γιατροί που είναι εντεταλμένοι να πάνε, γενικοί ιατροί κτλ. Όχι, δεν πηγαίνουν. Δεν πηγαίνουν, τους μαζέψανε μέσα γιατί περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Γιατί βέβαια δεν έχουν ούτε σχεδιασμό. Σχεδιασμός δεν υπάρχει. Σχεδιασμός, ενώ είναι τόσοι μήνες που μπορούσαν να σχεδιάσουν τι θα κάνουν σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μαζεύουν όλους τους γιατρούς από τα περιφερειακά ιατρία προς τα κέντρα υγείας χωρίς αντικείμενο. Γιατί αυτός ο σχεδιασμός προφανώς υπάρχει για τη Μακεδονία που τους χρειάζονται μέσα στα νοσοκομεία, αλλά δεν μπορεί να ισχύει και για την Κρήτη που δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Αλλά είναι ο σχεδιασμός οριζόντιος. Γιατί μόνο αυτό μπορούν να κάνουν. Δεν τους ενδιαφέρει και πολύ πολύ εδώ που τα λέμε. Γιατί αν τους ενδιέφερε θα μπορούσαν να πάρουν μέρα. Δεν τους νοιάζει όμως. Τους ενδιαφέρει για αυτά που λέμε, για τις ιδιωτικές κλινικές, για τις αεροπορικές εταιρείες, για τους εφοπλιστές. Για τον κόσμο που πεθαίνει, λίγο τους ενδιαφέρει. Και αυτούς τους βλέπουν σαν ψηφοφόρους. Λοιπόν, και για να συνεχίσω, για να πω ότι εμείς διεκδικούμε και νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει ο στόχος του λαϊκού κινήματος και του εργατικού κινήματος, του ταξικού, πρέπει επίσης να πάρθουν και ουσιαστικά μέτρα σε χώρους δουλειά. Ουσιαστικά μέτρα. Δεν μπορεί να είναι... Σούπερ μάρκετ. Ναι, δεν μπορεί να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ να δουλεύουν εκεί στα ψυγεία όταν έχει κόσμο. Ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν μπορεί... εντάξει, εδώ δεν έχουμε τόσες μεγάλες, ας πούμε, βιομηχανίες τροφίμων όπως στην Μακεδονία που έγινε ο χαμός, ας πούμε, κολλάγαν ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, έγινε και εδώ στο Παγνή, νομίζω, έγινε τραυματιοφορέας, θετικός, ήταν σε καραντίνα, μετά την καραντίνα εξακολουθούσε να ήταν θετικό το τεστ και του ζητήσαν να πάει πάλι στην δουλειά. Αυτά είναι τα μέτρα που παίρνουν. Πώς θα προστατευτούν οι εργαζόμενοι εκεί, οι υπόλοιποι και οι ασθενείς. Βέβαια έχουμε συνεχώς κρούσματα και στο Παγνή και κλείνουν κλινικές γιατί το προσωπικό βγαίνει θετικό. Και έπειτα πήγανε κλείσαν τα σχολεία. Γιατί δεν κάνανε προσλήψεις εκπαιδευτικών και να κάνουν τάξη των 15 μαθητών για να μπορεί να συνεχιστεί η εκπαίδευση. Δηλαδή θα έχουμε παιδιά που θα έχουν χάσει εκπαίδευση ενός χρόνου. Έπειτα να σας πω κάτι, δώσανε, όπως σας είπα και πριν, και ετοιμάζονται να δώσουν και στις άλλες, τις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες, επιδοτήσεις. Τους ανέργους έχουν σκεφτεί το ίδιο, αλλά προσπαθούν με κάτι πενιχρά επιδόματα και τα λοιπά, να πούν ότι κάτι κάνουν. Και μετά, να σας πω, και εν μέσω πανδημίας, όμως, αντί να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει όλα, η κυβέρνηση όλο αυτό που θα γίνει και προειδοποιούσαν οι επίσημα, απ' την άλλη όμως τι έκανε, έκανε αντεργατικές μεταρρυθμίσεις. Έφερε νομοσχέδια αντεργατικά στη Βουλή. Προετοιμάζονται, γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και προετοιμάζεται η κυβέρνηση για να τις αντιμετωπίσει προφανώς. Ναι, και αυτό λέω, προετοιμάστηκε εκεί. Προετοιμάστηκε γιατί έφερε στη Βουλή αυτό το νόμο έκτρωμα που χτυπάει το 8ωρο, την συνδικαλιστική οργάνωση και χτυπάει και το δικαίωμα στην απεργία. Εκεί μπόρεσε να προετοιμαστεί, αλλά για να προετοιμάσει τις δημόσιες δομές υγείας δεν μπόρεσε. Που ήταν δηλαδή είναι ένας τομέας που έπρεπε να ήταν, πώς να σας πω, στο κέντρο της προσοχής της κάθε κυβέρνησης. Και όμως αυτό το τομέα προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να τον συρρυκνώσουν. Γιατί είδαμε τώρα στην πανδημία το ρόλο που παίζει η δημόσια υγεία.
Γιατί βεβαίως οι ιδιωτικοί, είδατε τι έγινε, δεν δεχόντουσαν. Περιστατικά δεν έχουν, λέει, εξειδικευμένο προσωπικό για να το αντιμετωπίσει. Άρα είναι ένα ζήτημα η δημόσια υγεία που πρέπει σε, και είναι σε κάθε σωματείο, σε κάθε σύλλογο να είναι απαίτηση να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ποιος είναι αυτός? Μόνο εάν έχει χρηματοδότηση θα μπορέσει να λειτουργήσει. Αλλιώς πώς θα μπορεί να λειτουργήσει? Συμπερασματικά... Αυτά είναι τα ζητήματα που έχουμε στο επόμενο διάστημα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και δεν πρέπει να κάνουμε πίσω. Συμπερασματικά, κυρία Καράμπελα, πρέπει να ξαναβγούμε στο δρόμο, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, από, όπως λέμε. Βέβαια, εμείς, οι λαϊκές οικογένειες έχουν τα δικά τους αιτήματα. Η Ελλάδα δεν είναι όλη ίδια. Οι λαϊκές οικογένειες δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα με τους εφοπλιστές, με τους βιομηχάνους, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν μπορούν να έχουν τα ίδια συμφέροντα, έχουν τελείως αντίθετα συμφέροντα. Άρα και ο λαός και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάνε πίσω από τη σημαία τους. Πρέπει να έχουν τα δικά τους αιτήματα να θέλουν να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες και έτσι να επιλέγουν και ποιες δυνάμεις θα υποστηρίξουν. Παρόλο την προσπάθεια που κάνουν και οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, έχουν όλο το μηχανισμό να περάσουν μία άλλη άποψη. Γιατί και την προηγούμενη κρίση ο λαός την πέρασε, ο λαός την πλήρωσε, οι μεγαλοεπιχειρηματίες δεν χάσανε. Μα και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Ο φτωχό κόσμος είναι που τα σηκώνει στην πλάτη του όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε χρέος και στον εαυτό μας και στις οικογένειές μας και στα παιδιά μας να μην κάνουμε πίσω, ούτε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, ούτε αυτό το πράγμα μπορούμε να με την ψήφο μας νομίζουμε ότι θα λυθεί. Θα λυθεί μόνο από την κινητοποίηση τη δικιά μας. Δεν λύνεται αλλιώς. Αν δεν απαιτήσεις, δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα. Και δεν είναι φαινόμενο ελληνικό. Βλέπετε και τι γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί και σε όλη την Ευρώπη τα μέτρα ενιαία ήταν και εκεί είχαν συρρυκνωθεί η δημόσια υγεία, σε όλες τις χώρες είχε συρρυκνωθεί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε, η αντιμετώπιση της υγείας ήταν ενιαία, βάσει κόστους ωφέλους κτλ. Ωραία, κυρία Καράμπελα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι να μείνετε δυνατοί, πολύ γεροί. Διαφωτιστικά όσα μας είπατε. Θα αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα του σταθμού όλο το άρθρο σας για όποιον θέλει να ενημερωθεί. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και καλή δύναμη σε όλους μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Με το στανιό, με το σπαθί και με το λάσο, με πείνα και κατακλυσμό, σας άφησα στον άσο. Κουρέλια ελπίδες φόρεσα και ήρθα σαν μπαλιάτσος, κι έτσι εν είδη προσφοράς σας πούλησα το λάθος. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο αγρήμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες. Του κόσμου κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Του κόσμου κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες.
άλλο με το στανιό. Με προνομία και δώρα, ένα καράβι πλαστικό, σας βούλιαξα στο τώρα. Χίλια λαμπιόνια άναψα μες στο καμένο δάσος, κι έτσι εν είδη προσφοράς σας πούλησα το λάθος. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο αγρήμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας και με τη θέλησή σας θα δείτε πως γίνεται καπνός το βιός και η ψυχή σας. Θα δείτε πως γίνεται καπνός το βιός και η ψυχή σας. Ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο αγρήμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες. Του κόσμου κλειδοκράτορες, του πόνου θειασότες. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο αγρήμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, του φεγγαριού το γιώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή της Δίκοπης Ζωής. Είχαμε μία άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Καράμπελα Σταυρούλα, στέλεχος της κομματικής οργάνωσης Λασιθίου του ΚΚΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου. Πραγματικά κάποια νούμερα που δεν τα ξέραμε καθόλου, παρόλο που ζούμε στο Λασίθι. Όλο και όλο 8 κλίνες μέθα έχουμε. Για σκεφτείτε να βρεθούμε, κανείς δεν το εύχεται. Μακάρι να μείνουν τα πράγματα έτσι όπως είναι με τα 1 και 2 και κανένα κρούσματα που μετράμε ημιρεσίως. Για σκεφτείτε όμως να έχουμε έξαρση τώρα ή στο τρίτο κύμα που λένε 8 κλίνες μεθ έχουμε σε όλο τον νομό Λασιθίου. Δεν ξέρω, είναι λίγο σοκαριστικό. Όλα τα προηγούμενα χρόνια βιώσαμε και στην Ιερά Πέτρα πολύ έντονα, το ξέρουμε πολύ καλά, πολλές κινητοποιήσεις, πολλοί αγώνες αναπτύχθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι βάζανε, οι διοικητές και οι παράγοντες εδώ πέρα, οι υπηρέτες, να το πω έτσι, του συστήματος στην πλάτη τους για τη μείωση των οργανισμών των νοσοκομείων. Συνέβη και στην Ιερά Πέτρα. Τότε η δημόσια υγεία, ενώ βλέπουμε πόσο σημαντική είναι σήμερα σε συνθήκες πανδημίας, τότε ήταν κόστος μόνο και όλοι προσπαθούσαν να πετσοκόψουν, να περικόψουν και κάτι. Σήμερα στην Ιερά Πέτρα, από τις 76 κλίνες που έχει ο οργανισμός, οι 24 έχουν μετατραπεί σε κλίνες COVID. Δεν έχουν αναπτυχθεί καινούργιες, ούτε αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει και έχουμε επεξεργαστεί. Δηλαδή δεσμεύουν το 33% των κλίνων για τον COVID, για τον κορονοϊό. Εάν αναπτυσσόντουσαν καινούργιες, που έτσι θα έπρεπε να προσληφθεί και προσωπικό, να στελεχωθεί, να χρηματοδοτηθεί το νοσοκομείο, να στελεχωθεί περισσότερο. Ανταυτού βρήκανε το οικονομικότερο, μετατροπή των ήδη υπάρχοντων κλινών σε κλίνες COVID. Προσωπικό είναι μηδενικές ουσιαστικά οι προσλήψεις από το Μάρτι μέχρι σήμερα.
Σοκαριστικό επίσης για τις κινητές μονάδες υγείας, καμία στον Ομολασιθίου, που μας λέγανε ότι όταν αντιμετωπίσαμε το πρώτο κύμα ότι θα αναπτυχθούν 28 στην Κρήτη, 8 στον Ομολασιθίου, που θα πηγαίνουν στα χωριά, σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες, θα κάνουν ελέγχους, θα κάνουν διαγνωστικά τεστ, τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο μέτρο διαχειριστικό που παίρνει για τη διαχείριση της πανδημίας είναι τελικά, η κυβέρνηση που παίρνει τελικά είναι το lockdown και η μάσκα. Φοράτε μάσκα παντού. Αλλιώς έχει πρόστιμο. Αυτό είναι το ούτε στους χώρους εργασίας. Δεν ξέρω, είναι σοκαριστικά όλα αυτά. Θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο όλων μας, είτε των απλών πολιτών, των εργαζομένων, είτε των θεσμών, αυτών που έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο. Και ανταυτού είναι ακόμα πιο σοκαριστικό, αν σκεφτούμε και τι έγινε για παράδειγμα, όλη την τελευταία εβδομάδα στην Ιερά Πέτρα. Με τι ασχολιόμασταν? Ασχολιόμασταν με το νοσοκομείο, αλλά όχι για αυτά τα ουσιαστικά ζητήματα και πώς θα ενισχυθεί και θα θωρακιστεί και θα είναι πιο έτοιμο να αντιμετωπίσει το αρνητικό σενάριο. Ασχολιόμασταν γιατί κόπηκαν οι ευκάλυπτοι. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, δυστυχώς. Και το λέμε, θα ήθελα, δεν θα μπορούσα να αφήσω ασχολία στα κάποια πράγματα. Δέχθηκε κάποια αρκετά σχόλια ο σταθμός και επίθεση, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, από κάποιους για την είδηση που έβγαλε την περασμένη Πέμπτη. Μάλιστα εξελίχθηκαν τα φαινόμενα αυτά ενώ ήταν σε εξέλιξη την περασμένη Πέμπτη η εκπομπή της Δίκοπης Ζωής. Άνθρωπος του ηχού FM βρίσκεται έξω από το νοσοκομείο, βλέπει ένα περιπολικό και πληροφορείται από τους ανθρώπους εκεί της εισόδου ότι το κάλεσε ο διοικητής, γιατί ένας γιατρός, ο οποίος δεν χειρουργεί πια, έχει παραδώσει την άδειά του, βρέθηκε μέσα στο χειρουργείο. Και επειδή το έβγαλε αυτό ο σταθμός σαν είδηση, δέχτηκε επίθεση. Δηλαδή, τι διασταύρωση έπρεπε να κάνει? Αν μπήκε ή δεν μπήκε στο χειρουργείο, ή τι μπήκε να κάνει, ή ποιος ήταν και γιατί, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Όλοι όσοι στείλανε τα σχόλιά τους, ξέρανε, και αυτό μου κάνει απορία, ξέρανε ότι συνηθίζεται συνταξιούχοι γιατροί να μπαίνουν μέσα στα χειρουργεία να κάνουν εγχειρήσεις με ενενεργεία γιατρούς? Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα και δεν το, και το δέχομαι ότι όντως μπορεί να ισχύει, αλλά μέχρι να συζητηθεί όλο αυτό δεν το γνώριζα. Όλοι όσοι κάναν σχόλια το ξέρανε και ήταν τόσο κατηγορηματικοί στην κρίση τους? Άκουσα τη συζήτηση, δεν θέλω να το μεγεθύνω περισσότερο το θέμα. Ένα σχόλιο ήθελα μόνο να κάνω, γιατί καμιά φορά με την υπέρμετρη μεγέθυνση κάποιων πραγμάτων στο τέλος παραμορφώνονται. Κάτι τέτοιο νομίζω συνέβη και την περασμένη όλη τη βδομάδα που πέρασε. Μέσα σε όλα που άκουσα, δεν άκουσα και κάτι το οποίο νομίζω σημαντικό. Είναι σημαντικό. Όλα πήγαν κατευχήν. Τελικά έγινε μια πρωτοποριακή εγχείρηση στο νοσοκομείο μας. Όλοι χαιρόμαστε γι' αυτό. Πρωτίστως χαιρόμαστε που όλα πήγαν καλά για τον ίδιο τον ασθενή στον οποίο έγινε η εγχείρηση. Στο σενάριο το υποθετικό, εάν δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα και δεν είχε καλή κατάληξη, ο διοικητής θα ήταν υπόλογος. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση? Αυτή τη διάσταση δεν την άκουσα στην προηγούμενη συζήτηση. Επίσης, δεν με ευχαριστεί και εμένα όταν κόβουν δέντρα, και μάλιστα τόσων ετών, αλλά επειδή έχω και ένα παρελθόν στην Ιερά Πέτρα και στο χώρο της οικολογίας, να το πω έτσι, με ξενίζει και δεν μασάω τα λόγια μου ή να κρυφτώ πίσω από οτιδήποτε, με ξενίζει η επιλεκτική ευαισθητοποίηση. Δηλαδή, το πράσινο στην πόλη μας έχει στην κυριολεξία τα μαύρα από τα χάλια. Μετρήστε όσοι θέλετε, το έκανα παλιότερα, αλλά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Μετρήστε έτσι για πλάκα τα παρτέρια που είναι άδεια μέσα στην πόλη. Θα εκπλαγείτε. Τον εμβληματικό Φίνικα δίπλα στο μουσείο, το θυμάται κανένας? Τον έχω σε φωτογραφία, αν θέλετε να τον θυμηθούμε όλοι μαζί. Αρρώστησε και κόπηκε και δεν ασχολήθηκε άνθρωπος.
Ο Φίνικας αυτός μπορεί να ήταν 200, μπορεί και 300 χρονών. Και δεν αρρώστησε από το σκαθάρι, το κόκκινο σκαθάρι που έπλητε τους Καναριένσεις. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Πήγαινε στο νέο σχέδιο πόλης, που είναι και νέο υποτίθεται και καινούριο, να δείτε το χάλι στις πλατείες και στα πεζοδρόμια όσον αφορά το πράσινο. Μήπως είναι επιλεκτική αυτή η ευαισθησία και μήπως έρχεται σαν συμπλήρωμα της αντιπαράθεσης που θα πρέπει να μπει ένα τέλος της διοίκησης του νοσοκομείου με το Σύλλογο Φίλου του Νοσοκομείου. Αυτά τέλος πάντων για αυτή την εβδομάδα. Επανερχόμαστε την επόμενη εβδομάδα.